ημέρας ο κύριος Μελετόπουλος Μελέτης, διδάκτορας οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Γενέβης και διδάκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούμε τον κύριο Μελετόπουλο να προσέλθει. Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των αρχών του τόπου, αδελφοί αναβιωτές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με τεράστια συγκίνηση και χαρά ήρθα από την Αθήνα σήμερα στην ιστορική σας πόλη για να ανταποκριθώ στο αίτημα για να εκφωνήσω το πανηγυρικό της ημέρας. Θέλω να σας πω το εξής, αφορμόμενος από το λόγο του κυρίου Δημάρχου, ότι κάνει κρύο, δεν το περιμέναμε το κρύο το σημερινό. Καθοδόν περίμενα ότι θα υπάρξει κίνδυνος να βρέξει, αλλά σκέφτομαι τον Κολοκοτρώνη. Σκεφτείτε τον Κολοκοτρώνη. 9 χρόνια έτρεχε καβάλα στο άλογο. Έκανε μέρες να πιει νερό, μέρες να φάει, μέρες να κοιμηθεί. Αντλώ δύναμη, κύριε Δήμαρχε, από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη για τη σημερινή ομιλία υπό τις καιρικές συνθήκες που προέκυψαν, και νομίζω όμως ότι πρέπει όλοι μας να αντλήσουμε δύναμη από το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη για τη δύσκολη εποχή που έχουμε μπροστά μας. Ο άνθρωπος αυτός, ο κολοσσός πάνω στον οποίο συνετρίβησαν όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι για μένα ο μόνος εθνάρχης. Ο μόνος Έλληνας που δικαιούται τον τίτλο του Εθνάρχη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε την ελευθερία μας. Τώρα, η περιοχή σας, η πόλη σας, έχει το ιδιαίτερο προνόμιο να συνδέεται με τον Κολοκοτρώνη. Έχω και μία προσωπική ανάμνηση. Η γιαγιά μου ήταν από την Καστάνιτσα, ήταν Τσακώνα. Και η δική της γιαγιά της ευηγείτο ότι είδε τον Κολοκοτρώνη να περνάει για να έρθει σαν Βελικιώδικα Καλλίδια. Μας υπονομεύει η τεχνολογία. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να αναφερθώ πρώτα στο πώς έφτασε εδώ ο Κολοκοτρώνης, υπό ποιες συνθήκες. Μιλάμε για την Εθνοσυνέλευση, βέβαια, του Άστρου, στη δεύτερη Εθνική Εθνοσυνέλευση. Η Εθνοσυνέλευση είναι ένα πολύ συγκινητικό πράγμα που συνέβη στην Επανάσταση. Είμαστε το μόνο έθνος που όταν αποτείναξε το ζυγό της δουλείας αποφάσισε με έναν εντελώς ανοιχτό δημοκρατικό τρόπο να ορίσει την πολιτεία του, να θεσπίσει την πολιτεία του. Που δείχνει και την μακρά παράδοση της άμεσης δημοκρατίας στην Ελλάδα, η οποία συνεχίστηκε στην τουρκοκρατία με τις κοινότητες. Επομένως, το ελληνικό έθνος απελευθερωνόμενο και όχι ακόμα ολοκληρωτικά απελευθερωθέν, αποφασίζει να οργανώσει την πολιτεία του με μια διαδικασία εθνοσυνέλευσης αντιπροσωπευτική ανοιχτή. Η πρώτη εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, τέλος 21 αρχής 22, γίνεται σε κλίμα Ομόνοιας. Στη συνέχεια ακολουθεί η επιδρομή του Δράμαλη. Κανείς πραγματικά δεν πίστεψε ότι μπορούσε να αντιμετωπιστεί ο Δράμαλης, ο οποίος ήρθε με ένα τεράστιο στράτευμα στην Ελλάδα. Ο μόνος που το πίστεψε είναι ο Κολοκοτρώνης και το επέτυχε. Και μετά από αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός της καταστροφής του Δράμαλης στα Δερβενάκια, ο Κολοκοτρώνης απέκτησε διαστάσεις υπερανθρώπου στη συνείδηση και των Ελλήνων και των Τούρκων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι εκεί άρχισε κάποια δυσπιστία έναντι του Κολοκοτρώνη, διότι ας πούμε το κατεστημένο της τουρκοκρατίας, το οποίο πρέπει όμως να πούμε για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, ότι έβαλε το κεφάλι του στον Τορβά στην Επανάσταση, έτσι όλοι οι μεγάλοι πάμπλουτοι και πανίσχυροι προεστοί της Πελοποννήσου συμμετείχαν στην Επανάσταση πρωταγωνιστικά, αλλά και οι φαναριώτες είδαν στον Κολοκοτρώνη ένα είδος αναδυόμενο δικτάτορα. Είχαν κωδικοποιήσει μάλιστα τη φράση αυτή στον Governo Militare. Θεωρούσαν ότι ο Κολοκοτρώνης μπορεί δηλαδή να αποκτήσει και τη στρατιωτική και την πολιτική διοίκηση εκτός από τη στρατιωτική. Τέλος του 22, όπως ξέρετε, όταν ο Δράμαλης κατέβαινε προς τα νότια, η κυβέρνηση της εποχής, το εκτελεστικό, έντρομη επιβιβάστηκε σε καράβια στον Αργολικό.
και στη συνέχεια επέστρεψε στην Τριζίνα. Προς το τέλος του 22, όταν πλέον αρχίζει να σχηματοποιείται η σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης, οι προεστοί και οι φαναριώτες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, πλην του Ιψηλάντη, αρχίζουν να συνεννοούνται για το πώς θα μειώσουν τον Κολοκοτρώνη, να τον κοντύνουν. Τέλος του 22 γίνεται μια συνάντηση στην Τριζίνα μεταξύ των προεστών και του Μαυροκορδάτου. Ο Μαυροκορδάτος αναλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο να τους προσφέρει την πολιτική τεχνογνωσία ώστε να βραχυκυκλώσουν τον Κολοκοτρώνη στην Εθνοσυνέλευση. Η Εθνοσυνέλευση συνεκλήθη στο Άστρος για ποιο λόγο? Διότι κανονικά έπρεπε να συγκληθεί στο Ναύπλιο. Είναι, αν θέλετε, το μεγάλο φρούριο στο οποίο οι Έλληνες έχουν δημιουργήσει μία έδρα που αποδείχθηκε όχι προσωρινή, αλλά για πολλά χρόνια παρέμεινε το Ναύπλιο πρωτεύουσα των Ελλήνων. Αλλά το Ναύπλιο το κατέχει ο Κολοκοτρώνης με τον Πλαμπούτα. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης γράφει στα απομνημονεύματά του ότι οι άρχοντες δεν θέλανε να γίνει η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο, γιατί πρώτον διότι το φρούριο και δεύτερον διότι το δικό μου. Ο Παπαριγόπουλος γράφει ότι ο Κολοκοτρώνης δεν επέτρεψε να πάνε στο Ναύπλιο γιατί φοβόταν μην το πάρουν. Η ουσία είναι ότι τελικώς κατέληξαν στην περιοχή του Άστρους. Όπως ξέρετε τότε το Άστρος ήταν δύο, ας πούμε, διαμερίσματα, ήταν τα Αγιανίτικα Καλύβια και το Μελιγιώτικα Καλύβια, δηλαδή εδώ που είμαστε τώρα. Κατέληξαν στο Άστρος διότι το έδαφος εθνικών. Έτσι, δηλαδή ήταν εκτός των φατριασμών της εποχής. Αρχίζουν να σειραίουν οι πληρεξούσεις σε ένα αρκετά τοξικό κλίμα αμοιβαίας καχυποψίας. Απόδειξε ότι τελικώς και οι δύο πλευρές που είχαν ήδη σχηματοποιηθεί πριν την Εθνοσυνέλευση έρχονται ενόπλως. Έρχονται λοιπόν οι προεστοί συνοδευόμενοι από ένα στρατό περίπου 5.000 και εγκαθίσανται στα Αγιανίτικα Καλύβια και έρχεται ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έχει κάνει συμμαχία με τον Ανδρούτσο, τον Καραϊσκάκη και τον Ιψηλάντη και εγκαθίστανται απέναντι. Μας χώριζε, λέει ο Κολοκοτρώνης, ένα, ας πούμε, ένα χήμαρος, μια ντουφεκιά δρόμος. Και αυτοί έχουν μαζί τους γύρω στους 800 άντρες. Τώρα υπάρχουν διάφορες περιγραφές στις πηγές. Ο Φωτάκος, που είναι ο γραμματέας του Κολοκοτρώνη, γράφει ότι είχε ήδη από πριν οργανωθεί η σκευωρία εις βάρος του Κολοκοτρώνη, είχαν εξαγοραστεί οι πληρεξούσιοι, φρόντισαν να έρθουν με μεγάλο στρατό ώστε να μην μπορέσουν οι στρατιωτικοί να τους αντιμετωπίσουν. Ο Κολοκοτρώνης πέρασε από την Τρίπολη πριν έρθει στο Άστρος και στην Τρίπολη βρήκε τον Μαυρομιχαλή και του είπε: ας κάνουμε μια συμφωνία. Θα διατηρήσουμε τη Γερουσία, δεν θέλω να σας πειράξω, και να διατηρήσουμε και την αρχιστρατηγία όμως. Να μην με πειράξετε κι εσείς εμένα. Ο Μαυρομιχάλης είπε ναι, αλλά μετά θέτησε τη συμφωνία, ερχόμενος εδώ, για να πάρει την Προεδρία της Εθνοσυνέλευσης. Η ουσία είναι ότι εδώ αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Στην ουσία η Εθνοσυνέλευση είναι μια διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Οι άρχοντες, οι προεστοί, έχουν από πίσω τους τον Μαυροκορδάτο, ο οποίος τους καθοδηγεί και τους τηλεκατευθύνει. Το μοιραίο πρόσωπο της Ελληνικής Επανάστασης. Θέλουν δύο πράγματα. Πρώτον, θέλουν να αφαιρέσουν την εκστρατηγία από τον Κολοκοτρώνη και δεύτερον, θέλουν να οικειοποιηθούν τα τουρκικά τσιφλίκια. Καθώς οι Τούρκοι έχουν εκενώσει την Πελοπόννησο, υπάρχει λοιπόν μια τέτοια πρόθεση ως ανταμοιβή για τις περιουσίες που βάλανε στον αγώνα. Για να είμαστε εντελώς και επιστημονικά ακριβείς, πράγματι οι μεγάλοι προεστοί της Πελοποννήσου είχαν παραδώσει στον αγώνα τις περιουσίες τους, δηλαδή οικογένειες όπως η οικογένεια Τζαΐνη, ας πούμε, είχαν καταστραφεί τελείως διότι χρηματοδότησαν τον αγώνα. Ο Ανδρούτσος συνιστά στον Κολοκοτρώνη να σφάξουν τους προεστούς. Και ο Κολοκοτρώνης του λέει: εγώ δεν μαγαρίζω τα χέρια μου. Βλέπετε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος σταθερά σε όλη την ελληνική ιστορία, σε όλη την ελληνική επανάσταση, αποφεύγει να πάρει την ευθύνη για έναν εμφύλιο πόλεμο. Άλλοτε για καλό, άλλοτε για κακό. Λοιπόν, αρχίζει η Εθνοσυνέλευση λοιπόν. Και
Γράφει ο Κολοκοτρώνης. Εκεί είμαι θα φανερά χωρισμένης δύο κόμματα. Το ένα ελέγχεται τον Προεστών και το άλλο του Κολοκοτρώνη. Των Προεστών ήταν οι περισσότεροι, ήταν 150 πληρεξούσιοι και 6.000 στρατιώτες. Εγώ είχα τον Οδυσσέα, τον Μούρτζινο και άλλους 40 πληρεξουσίους με 800. Αυτοί έφεραν στρατιώτες για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους με τη δύναμη και εγώ με τη δύναμη γύρευα να τους ανατρέψω τη γνώμη. Εμείς εκαθόμεθα στα μελεγίτικα κονάκια και εκείνοι στα αγιανίτικα, μία του φεκιά μακριά. Εκείνοι έκαναν συνεδρίαση και εμείς δεν επηγαίναμε. Οι δύο πλευρές επικοινωνούσαν με αντιπροσώπους, έστελαν ένα στον άλλον προσώπους. Δηλαδή στην ουσία βλέπουμε ήδη από τις αρχές του 23 το σκηνικό του Λυσσαλέου Εμφυλίου Πολέμου του 1824. Ο Τρικούπης γράφει: «Ανώμαλα, άτακτα και επίφοβα ήσαν τα πάντα εν τη παρούση συνελεύση». Αυτόκλητοι και αυτονομιμοποιητοί εκπρόσωποι, δεν είχαν εκλεγεί όλοι όσοι ήρθανε. Υπεράριθμοι, οπλαρχηγοί που ήρθαν με το έτσι θέλω. Τριπλάσια από την Επίδαυρο. Οι εκπρόσωποι της Δυτικής Ελλάδας τελούσαν υπό την επιρροή του Μαυροκορδάτου και συμμαχούν με τους Προεστούς και νησιώτες. Από την άλλη, Κολοκοτρώνης, Ανδρούτσος ή Ψηλάδης. Ο Τρικούπης γράφει: «Οι οπλαρχηγοί». Ο Τρικούπης κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στις προθέσεις τους. Οι οπλαρχηγοί ήθελαν να περιορίσουν τους πολιτικούς σε ένα ρόλο επιμελητίας. Εμείς πολεμάμε, εμείς νικάμε, εσείς θα μας φέρνετε από πίσω παξιμάδια, ελιές κτλ. Αυτή είναι η δουλειά σας. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Οι Προεστοί είχαν ιστορία αιώνων πίσω τους τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Προεστοί και οι πολιτικοί και οι φανεριώτες ήθελαν απ' την άλλη να περιορίσουν τους οπλαρχηγούς σε ένα είδος τακτικού στρατού υπό τη δική τους, υπό το δικό τους τον έλεγχο. Αυτές οι δύο προθέσεις ήταν ασυμβίβαστες. Θα μου πείτε γιατί δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σε ένα πλαίσιο μόνιας και ενότητας. Η απάντηση βρίσκεται στα γονίδια μας, τα διχαστικά. Λοιπόν, οι συνεδρίασεις λοιπόν γινόντουσαν έξω, έτσι. Ήτανε καθισμένοι κάτω, σε πέτρες, σε βαρέλια, στα δέντρα ανεβασμένοι. Υπήρχαν περιγραφές σαν ανεβασμένοι στα δέντρα, πλήρωση. Λοιπόν, η πρόθεση, το μόνο που κατόρθωσε ο Κολοκοτρώνης να αποτρέψει είναι την πρόθεση των Προεστών να οικειοποιηθούν τις μετέπειτα εθνικές γέες, δηλαδή τα τουρκικά κτήματα. Εκεί απείλησε με βία και αυτό σταμάτησε. Επίσης ο Κολοκοτρώνης υποχώρησε στο θέμα, εκεί που υποχώρησε ο Κολοκοτρώνης, στο διορισμό των πλειοεξουσίων. Δέχτηκε τον αριθμό των πλειοεξουσίων, αλλά δέχτηκε εκ των προτέρων ότι πρόκειται να ιτηθεί πολιτικά. Αναφέρω τον πρόεδρο. Πρόεδρος ήταν ο Μαυρομιχάλης, ο Πετρόμπης. Αντιπρόεδρος ο Βρεσθένης Θεοδόρητος, αρχιγραμματεύς ο Νέγρης, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, φρούραχος ο Γιατράκος, πλήρης επιβολή του κόμματος των πολιτικών. Λοιπόν, ανάμεσα η πρώτη απόφαση ήταν η κατάργηση της αρχιστρατηγίας με κάποιο πρόσχημα του τύπου ότι δεν μας ταιριάζει ως Έλληνες να έχουμε έναν αρχιστράτηγο, εμείς είμαστε ελεύθερος λαός, δεν έχουμε όπως οι ξένοι, ας πούμε, πασάδες κτλ. Διατάσσω τον Κολοκοτρώνη να παραδώσει τον Άφλιο. Ο Κολοκοτρώνης αρνείται λέγοντας ότι δεν είστε κυβέρνηση, είστε εθνοσυνέλευση. Η κυβέρνηση που θα προκύψει από την εθνοσυνέλευση, αυτή θα με διατάξει να παραδώσω τον Άφλιο και τότε θα το παραδώσω. Τώρα, ο Φωτάκος γράφει ότι η συνέλευση πήρε μία απόφαση να στείλει το στρατό που είχε να ισοπεδώσει τον Κολοκοτρώνη και τους δικούς του. Και το εμπόδισε ο Αναγνωσταράς, ο οποίος είχε λίγο μυαλό στο κεφάλι του, και τους είπε ένα επιχείρημα ότι τα χοντρά δέντρα δεν τα κόβεις αμέσως, τα ξεφλουδίζεις πρώτα. Αφήστε. Ο Φωτάκος που εκπροσωπεί στην ουσία την σκέψη του Κολοκοτρώνη, είναι ο γραμματικός του, είναι ο απολογητής του, παρουσιάζει μια πολύ ζωφερότερη εικόνα, αναφέρει καταιγισμός υποφαντικών ενεργειών εις βάρος του Κολοκοτρώνη, έτσι τον διέβαλαν. Θα μου πείτε εδώ υπάρχουν άνθρωποι που τον διαβάλουν σήμερα τον Κολοκοτρώνη. Και τότε στον Εμφύλιο Πόλεμο δεν θα συνέβαινε αυτό. Μαζική εξαγορά οπαδών του. Αναφέρει την προτροπή του Ανδρούτσου να εξοντώσουν τους πολιτικούς και την άρνηση του Κολοκοτρώνη. Εμπλοκή κορυφαίων προεστών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν από τον Κολοκοτρώνη ότι είχαν εμπλακεί στη δολοφονία του Παναγιώτου Κρεβατάη τον Δεκέμβριο, τον Νοέμβριο του 22. Προσέξτε, αυτό έχει μεγάλη σημασία, ο Κρεβατάης. Ο ισχυρότερος
προϊστός της Πελοποννήσου με αμύθιτη περιουσία, ήταν δίπλα στον Κολοκοτρών. Ήταν ο μόνος που τον ακολούθησε στα Δερβενάκια. Και αυτόν τον σκοτώσανε. Λοιπόν, αυτός που σκότωσε τον Κρεβατά ήταν ο Φρούραχος Εθνοσυνέλευσης, ο Γιατράκος. Λοιπόν, τελικώς 13 Απριλίου επικυρώνεται το Σύνταγμα της Επιδαύρου. Έτσι, αυτό που παρήχθη εδώ ήταν ο νόμος της Επιδαύρου, έτσι το ονόμασαν, για να δείξουμε ότι είναι το ίδιο με το Σύνταγμα του 1822. Καταργήθηκαν οι διάφοροι τοπικοί οργανισμοί που είχαν δημιουργηθεί, η Πελοποννησιακή Γερουσία, ο Οργανισμός Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Άριος Πάγος, Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, επομένως πάβουν οι τοπικές, ας πούμε, εξουσίες, υπάρχει μια νέα κυβέρνηση. Υπήρξαν πρόνοιες εξαιρετικά προοδευτικές στο Σύνταγμα αυτό, φιλελεύθερες και δημοκρατικές διατάξεις που δεν υπάρχουν σε κανένα σύνταγμα της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να το πούμε, ήδη από την Επίδαυρο υπάρχει αυτό, έτσι. Είναι το μόνο σύνταγμα που απαγορεύει τη δουλεία. Ας πούμε, η Γαλλία δεν κατήρησε τη δουλεία, η Γαλλική Επανάσταση δεν κατήρησε τη δουλεία. Υπάρχει θρησκευτική ελευθερία, απόλυτη, θεσπίζεται. Η αρχή της ελευθεροτυπίας. Καταρτίστηκε ένα πρόπλασμα ποινικού δικαίου, βασισμένο στο βυζαντινό δίκαιο. Και πρόνοιες για την προστασία του πολίτη από την ασυδοσία των αρχών. Και στη συνέχεια εκλέγεται κυβέρνηση των νομοτελεστικών, που θα τελεί τους νόμους δηλαδή, πρόεδρος ο Μαυρομιχάλης, αρχιγραμματέας υπουργός εξωτερικών ο Μαυροκορδάτος, ο άνθρωπος που τα πήρε όλα, και ο δημιουργός του κράτους του οποίου είμαστε πολίτες εμείς σήμερα, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το κράτος που φαντάστηκε ο Κολοκοτρώνης και η Φιλική Εταιρεία. Και μέλη Χαραλάμπη, Ζαΐμης και Μεταξεράς. Προσέξτε τώρα. Τελειώνει η Εθνοσυνέλευση. Η οπαδία του Κολοκοτρώνη είναι έξαλλη. Έχει καταργηθεί η αριστρατηγία. Έχουν τεθεί στο περιθώριο οι άνθρωποι που νίκησαν το δράμα Λισανδρεβενάκια. Έτσι δεν είναι απλό να περιθωριοποιήσει τον Κολοκοτρώνη. Μόνο οι Έλληνες μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αυτό που κάνανε δηλαδή στο Μιλτιάδη, το Θεμιστοκλή κτλ. Λοιπόν, και θεωρούν εμπεγμό αυτό που έγινε εδώ και πάνε στην Καρίτενα, στη Σιλίμνα, είναι ένα χωριό από την Καρίτενα, για να συγκροτήσουν εναλλακτική εθνοσυνέλευση. Να ακυρώσουν, να κηρύξουν άκυρη αυτή την εθνοσυνέλευση και να κάνουν άλλη. Μαζί τους πηγαίνει και ο Υψηλάντης και πηγαίνει και ο Νέγρης, ο οποίος ήταν φαναριώτης μεν, αλλά ήταν αντίπαλος του Μαυροκορδάτου. Ο Μαυροκορδάτος του φάγε τη θέση και πήγε μαζί με τον Κολοκοτρώνη. Οπότε συμβαίνει το εξής. Αντιλαμβάνονται οι ευρισκόμενοι στα Γιαννίτικα καλύβια ακόμα προεστοί και πολιτικοί και φαναριώτες τι πάει να γίνει και προτείνουν μία θέση στον Κολοκοτρώνη μέσα στην κυβέρνηση. Του προτείνουν να γίνει αντιπρόεδρος του νομοτελεστικού. Και ο Κολοκοτρώνης, ενώ όλοι βοούν γύρω του, μη δεχτείς, είναι εξαγορά, θέλουν να σε ελέγξουν, θέλουν να σε μειώσουν κτλ. Δέχεται. Γιατί δέχεται ο Κολοκοτρώνης? Γιατί δεν θέλει να γίνει εμφύλιος πόλεμος. Και αυτό τον φέρνει σε βίαιη σύγκρουση με τους οπαδούς του. Είναι η μόνη φορά που τσακώθηκε με τον Πλαπούτα, που ήταν το δεξί του χέρι. Και όχι μόνο με τον Πλαπούτα, αλλά και με τον Γενναίο. Ο Γενναίος, ο δεύτερος γιος του, ήρθε σε σύγκρουση με τον πατέρα του, διότι δέχτηκε την αντιπροεδρία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η παράταξη των στρατιωτικών διαλύθηκε. Ο Νέγρης απεβίωσε από τη σύγχυση, ευρισκόμενος στην Καρίτενα, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στο Μαυροκορδάτο και ακολουθεί ο εμφύλιος πόλεμος. Τώρα, συμπέρασμα. Εδώ ξεκινήσαμε το 1821 ένα παράτολμο, θα έλεγα δηλαδή και παράλογο εγχείρημα. 500.000 άνθρωποι τα βάλαμε, λέω τα βάλαμε γιατί όλοι εμείς είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων εδώ, έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα βάλαμε με μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβι μέχρι τον Ήλο και από τον Περσικό κόλπο μέχρι τον Ατλαντικό. Και όχι μόνο τα βάλαμε, αλλά την ισοπεδώσαμε την αυτοκρατορία αυτή. Έτσι, ξέρετε, η ίδια η τουρκική ιστοριογραφία γράφει ότι από το 21 μέχρι το 25 είναι ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος και οι Έλληνες νίκησαν τους Τούρκους. Στη συνέχεια, το πρόβλημα διεθνοποιήθηκε. Ήρθε ο Ιμπραήμ, το 25, ο Κολοκοτρώνης
ο οποίος είχε φυλακιστεί εδώ μεταξύ, το οποίο του είχαν σκοτώσει το παιδί, τον Πάνο. Σε ένα συνέδριο στην Καλαμάτα πέρσι, αναγκάστηκα να πω σε μια κυρία που μιλούσε στο ίδιο συνέδριο μέχρι να μαζί στο πάνελ και είπε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν πλατσικολόγος, ήταν ιδιωτελής. Και λέω, ακούστε, ο Κολοκοτρώνης είδε τον πατέρα του να πέφτει νεκρός μπροστά στα μάτια του. Τον παππού του τον κρεμάσανε στα ορλοφικά στην Ανδρούσα. Ο πατέρας του σκοτώθηκε το 1779. Τον αδελφό του τον Γιάννη τον σκότωσαν μπροστά στα μάτια του στο λινό της Μονής σε μυαλό στη Δημητσάνα. Έχασε το παιδί του. Είναι δυνατόν να λέμε για τον Κολοκοτρώνη ότι ήταν ιδιωτελής? Το λέω για να σας θωρακίσω, γιατί κυκλοφορούν αυτά όλα και να έχετε επιχείρημα. Είναι δυνατόν να λέμε τον Κολοκοτρώνη ότι ήταν ιδιωτελής? Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε, του σκοτώσαν το παιδί, τον βγάλανε από τη φυλακή, τον κάνανε αρχιστράτηγο, του δώσαν την αρχιστρατηγή απέναντι στον Ιμπραήμ, ο οποίος είχε τακτικό στρατό αιγυπτιακό, μεγάλους αξιωματικούς. Ο Κολοκοτρώνης δεν είχε τίποτα στα χέρια του. Και όμως ο άνθρωπος αυτός κατόρθωσε να ακυρώσει την επίθεση του Ιμπραήμ. Και θέλω να σας πω, γιατί δεν θέλω να φύγω από εδώ χωρίς να σας έχω πει, ας πούμε, την άποψή μου για τη μεγάλη πλάνη που έχουν εμφυτεύσει το μυαλό μας για την Ελληνική Επανάσταση. Η πλάνη έγκυται στη θεωρία ότι ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση και το Ναβαρίνο τη διέσωσε. Και τα δύο είναι ψευδέστατα. Όταν έγινε το Ναβαρίνο, ο Ιμπραήμ είχε αποτύχει πλήρως στην προσπάθειά του να καταλάβει την Πελοπόννησο. Να φανταστείτε, επί 2,5 χρόνια προσπάθησε να καταλάβει την Πελοπόννησο και είχε αποτύχει παταγωδώς. Το Ναύπλιο παρέμενε ελληνικό. Η Μάνη παρέμενε ελεύθερη. Προσπάθησε να πάει στη Μάνη από τη Βέργα, το Δυρό, από την Τζακονιά. Από εδώ πέρασε για να πάει ο Ιμπραήμ. Και φάγε τα μούτρα του. Έτσι και βεβαίως συνετρίβει στον Πολυάραβο τον Αύγουστο του 26, παρολίγο να σκοτωθεί και ίδιο. Σε μια μεγάλη μάχη η οποία έχει υποβαθμιστεί στην ελληνική ιστοριογραφία. Ο Κολοκοτρώνης μπροστά στον Ιμπραήμ αντέταξε μία μόνον, αν θέλετε, ιδέα. Την αντίσταση μέχρι σε σκάτων και την απόλυτη αδιαλαξία. Την ώρα λοιπόν που είχε έρθει εδώ μια πολύ μεγάλη δύναμη κρούσης, ανανεωμένη, συγκροτημένη με σύγχρονο τρόπο, ο Κολοκοτρώνης είπε, ένας από εμάς να μείνει θα συνεχίσει να πολεμάει. Προσέξτε, παρακαλώ αγαπητοί φίλοι, Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα του Κολοκοτρώνη, και ένας από εμάς να μείνει θα συνεχίσει να πολεμάει. Η μόνη ενδεδειγμένη στάση στην εξωτερική μας πολιτική, στα εθνικά μας θέματα. Με αυτόν τον τρόπο ακύρωσε το προσκύνημα. Φωτιά και τσεκούρης προσκυνημένος. Το Ναβαρίνο δεν έγινε για την Ελληνική Επανάσταση, έγινε διότι οι Άγγλοι ήθελαν να καταλάβουν την Αίγυπτο για να ανοίξουν τον δρόμο από το Σουέζ τον Ινδικό ωκεανό. Από το Ναβαρίνο μέχρι την απελευθέρωση, το Ναβαρίνο έγινε Οκτώβριο του 27, μέχρι την απελευθέρωση τον Φεβρουάριο του 1830, μεσολαβούν 2,5 χρόνια κατά τα οποία συμβαίνει πρώτον η εκστρατεία του στρατηγού Μεζών στην Ελλάδα, δεύτερον, μεγάλος ρωσοτουρκικός πόλεμος που καταλήγει στη συντριβή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τρίτον, συνεχίζεται η Ελληνική Επανάσταση μέχρι τη μάχη της Πέτρας στο τέλος του 29. Δεν υπάρχει απολύτως καμία τεκμηρίωση της θεωρίας ότι το Ναβαρίνο ελευθέρωσε την Ελλάδα. Την Ελλάδα την ελευθέρωσαν οι Έλληνες με την ανδρεία τους, τη φιλοπατρία τους, την πίστη τους και να μην ξεχνάμε σήμερα εμείς ως μια κοινωνία πολύ περισσότερο εκοσμικευμένη από την εποχή εκείνη, ότι η θρησκεία, η ορθοδοξία ήταν ο κόσμος τους. Ήταν όχι μόνο η μεταφυσική τους σκέψη και αίσθηση, αλλά ήταν και η καθημερινότητά τους. Μπροστά στην Επανάσταση μπήκαν οι παπάδες, 130 Μητροπολίτες ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. 5.000 ιερείς ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Έτσι, αυτό ήταν ο Παπαφλέσσας, είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε την ανάθλιξη στην Πελοπόννησο. Ο παλαιόν πατρών Γερμανός είναι αυτός που ξεκίνησε την Αγία Λαύρα. Λοιπόν, επομένως, ο λαός αυτός με την πίστη του και την επιμονή του κατόρθωσε να ελευθερωθεί από τους Τούρκους. Ούτε το Ναβαρίνο μας ελευθέρωσε, ούτε οι ξένοι μας ελευθέρωσαν. Ελευθερωθήκαμε μόνοι μας. Η θεωρία ότι μας απελευθέρωσε το Ναβαρίνο και οι τρεις ξένοι στόλοι προωθήθηκε έντεχνα μετά την απελευθέρωση από το Μαυροκορδάτο, προκειμένου να θεμελιωθεί μέσα μας η αίσθηση ότι εμείς μόνοι μας αποτύχαμε και η ευγνωμοσύνη προς τους ξένους που από φιλελληνισμό και ελεημοσύνη ήρθαν και μας απελευθέρωσαν.
και πάνω σε αυτό στήθηκαν τα ψυχολογικά θεμέλια του νεότερου ελληνικού κράτους. Η ανύπαρκτη αυτοπεποίθησή μας και η πλήρης εξάρτησή μας από τις μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, αν καταλάβουμε πραγματικά τι έγινε το 1821-1830 και την αυτοπεποίθησή μας θα ξαναβρούμε και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να γίνουμε ξανά αυτό που ήμασταν πάντα στην ιστορία, από την αρχαιότητα, μια μεγάλη πνευματική δύναμη. Ένα μεγάλο έθνος που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ενσάρκωσε και αν θέλετε και υλοποίησε το αίτημα του ελληνισμού να φύγει από τη δουλεία και να ξαναβρει την αξιοπρέπειά του, την ελευθερία του και ο οποίος προέταξε την απόλυτη αδιαλαξία απέναντι στον Δράμαλη, απέναντι στον Ιμπραήμ, απέναντι στον εχθρό ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο άνθρωπος που σήμερα τιμούμε στο ιστορικό σας, στην ιστορική σας κοινότητα, στην οποία διαπιστώνω κλείνοντας ότι επιβιώνει και το ήθος, ακόμα και οι φυσιογνωμίες εδώ των κατοίκων παραπέμπουν στην εποχή της Επανάστασης και εύχομαι να επαληθεύσετε τις αρχές του 1821, εάν ποτέ χρειαστεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.